Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στρέμεις του ήχου ο Χριστάρας ο Κιώσης. Πάλι ζέστη έχει σήμερα, πάλι ζέστη. Πώς το είπε ένας φίλος χθες, να δεις, καλό από καλό καιρό το είπε. Από καλό καιρό. Ναι, γιατί άμα πει φθινόπωρο θα φάμε ξύλο, άμα πει χειμώνα θα φάμε περισσότερο ξύλο με τη ζέστη που έχει. Οπότε καλό από καλό καιρό. 5 Σεπτέμβρη 2019, 5 Σεπτέμβρη 1946 γεννήθηκε στη Ζανζιμβάρη ο τεράστιος Φρέντι Μέρκιουρι, οπότε με Queen θα πάμε παρέα σήμερα. Είσαι έτοιμος? Έλα ρε φίλε. Θα πάμε με Queen, με τη φωνάρα αυτή και φυσικά με όλα όσα αφορούν τον Ηρακλή, τον ποδοσφαιρικό, τον μπασκετικό, τον βολεϊκό και όχι μόνο. Θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, θα έχουμε μια συνέντευξη για τον βολεϊκό Ηρακλή, θα μάθουμε λεπτομέρειες και στοιχεία όσον αφορά τον μπασκετικό Ηρακλή στο δεύτερο μισό της εκπομπής για τον Γκάρετ που χθες το βράδυ προσγειώθηκε, ήρθε εδώ ο Darius Garrett, το λέω και με προφορά. Γερός να είναι, να βοηθήσει και αυτός την ομάδα και πιο συγκεκριμένα στους ψηλούς. Τα χαιρετίσματά μου σε όσους μας ακούτε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, τρόπο επικοινωνίας FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr, το email της εκπομπής μας. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή που βαδίζει εσίως στα 13 της χρόνια. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης κοντά μας και σήμερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά 2310-222-962, datalabs.edu.gr, ή επισκεφτείτε τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Κλασικές παραδοσιακές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Κιανόλευκο Γκράτ, στο φίλο τον Μάνο που μου στείλε ξανά το στιχάκι του. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Γιώργο. Ζούμε για να σ' ακούμε. Επιτέλους, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο του Ηρακλή μας, πότε θα βγουν να μας πούνε κάτι έλεος να πούμε? Το ακούμε, πήγαινε στο να πούμε στο τέλος. Έτσι, φοβερή η έμπνευση και πάλι. Μάνο μου, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συνέντευξη τύπου, θα έλεγα. Κάποια γενική συνέλευση. Πάει και αυτή η εβδομάδα, αύριο έχουμε Παρασκευή, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Προφανώς πάει για την επόμενη εβδομάδα. Και δεν ξέρουμε τι είδους γενική συνέλευση θα έχουμε. Δηλαδή θα μπούμε στη διαδικασία ψηφοφορίας ή απλά θα φέρουν την πρόταση, θα είναι οριστική η συμφωνία, θα έχουν ολοκληρώσει τα γραφειοκρατικά, οι δικηγόροι κτλ. Και αφού θα έχει ανάψει το πράσινο φως ο ΓΣ σε συνεργασία με τους όσους φορείς τέλος πάντων του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα πούνε ότι αυτό έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο και πάμε να το κάνουμε. Παρά τις όποιες φωνές, τις όποιες ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως θα σας δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ, χωρίς να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δυστυχώς και η καλημέρα μας παρεξηγείται. Και θερμή παράκληση σε όσους ακούν την εκπομπή ή σε όσους διαβάζουν κάτι που γράφουμε στο Facebook. Αν δεν το καταλαβαίνουν, ας το ξαναδιαβάσουν ή ας το ξανακούσουν. Είναι πολύ άσχημο το «μου είπε», «σου είπε», «του είπε», «του μου είπε» ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ άσχημο ο Χρήστος ο Κιώσης να γράφει στον τοίχο του «καλημέρα» και εμένα να με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να μου λέει «έμαθα ότι ο Κιώσης έγραψε ότι η μέρα είναι τάνα». Πάρα πολύ άσχημο είναι αυτό. Και εσείς που διαδίδετε διάφορα, που παίρνετε τηλέφωνο φίλου σας και διαδίδετε διάφορα, όποιος έχει τη μύγα να τη φέρει πίσω, δείτε πρώτα αν αυτά τα διάφορα που διαδίδετε ισχύουν και υπάρχουν.
είναι ό,τι χειρότερο να σας λέει κάποιος κάτι, να το πιστεύετε σε δευτερόλεπτα και σε άλλα ακόμα δευτερόλεπτα να το διαδίδετε. Έμαθες ρε τι είπε εκείνος. Έμαθες τι έγραψε ο άλλος. Που φυσικά αυτό που μεταφέρετε εσείς δεν έχει καμία σχέση με το τι είπε εκείνος και το τι έγραψε ο άλλος, γιατί είναι από το μυαλό σας. Ή από το ράδιο Αρβίλα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, μου άρεσε πάρα πολύ ο δημοκρατικός τρόπος που έγινε η Γενική Συνέλευση και ψηφίστηκε να κατέβουμε με το όνομα του Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν έχει γίνει η Γενική Συνέλευση ακόμα. Περιμένουμε να γίνει. Τώρα αν θα συμβεί αυτό που λες φίλε μου Τόλη, θα το δούμε. Δύο πραγματούδια για το ποδόσφαιρο, ρεπορταζιακά. Και κάποιες ερωτήσεις και ο καθένας ας απαντήσει ό,τι θέλει. Ρεπορταζιακά η κλήρωση της Δέλτα Εθνικής. Εγώ θα τη λέω Δέλτα Εθνική και σε όποιον αρέσει. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, να τη λέω Γάμα Εθνική. Γιατί δυστυχώς υπάρχει κόσμος που έλειπε καιρό, που ήταν διακοπές, που δεν είναι καλά ενημερωμένος, που δεν μπαίνει κάθε μέρα στη διαδικασία. Φυσικά δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό, έτσι να ακούει εκπομπή ή να διαβάζει site ή οτιδήποτε άλλο. Και νομίζει ότι η Γάμα Εθνική, δυστυχώς το βλέπω καθημερινά, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι η Γάμα Εθνική είναι τρίτη κατηγορία. Είναι λάθος. Είναι τέταρτη. Μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα λέμε τρίτη εθνική την τέταρτη. Δεν υπάρχει άλλη χώρα αυτό. Μόνο εδώ. Έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία. Για τη Δέλτα Εθνική λοιπόν η κλήρωση είναι την Τετάρτη. Έχει μετατεθεί στις 11 του Σεπτεμβρίου. Όπου φυσικά στο μπαλάκι στην κλήρωση εκεί δεν θα γράφει Ηράκλης. Θα γράφει Άρης Παλαιοχωρίου. Και αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει από την ΕΠΟ ότι εσείς μπορεί να ονομάζεστε... Να αυτοανομάζεστε Ηρακλής, να έχετε τον μπλε και άσπρο, να έχετε τον ημίθεο, να παίζετε ως Ηρακλής, αλλά εμείς στα κοιτάπια μας και στις βαθμολογίες μας και παντού και στο site της ΕΠΟ Άρης Παλαιοχωρίου θα λέμε και θα γράφουμε. Γιατί έχουν περάσει ημερομηνίες. Αυτό θα ισχύει για ένα χρόνο. Πολύ πικρό το ποτήριον τούτον. Πάρα πολύ πικρό. Και δεν κατεβαίνει Χρήστο. Δεν κατεβαίνει με τίποτα. Ό,τι έχει το περιεχόμενο τέλος πάντων. Έχει ανάψει το πράσινο φως στο ΓΣ. Έχουν πάρει το OK αυτοί που εκπροσωπούν το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και κάνουν τα ραντεβού. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες με τους δικηγόρους. Και αυτό που απομένει είναι η Γενική Συνέλευση. Αν αναρωτιούνται κάποιοι ποιοι είναι αυτοί που θα τρέξουν ή τρέχουν όλο αυτό το εγχείρημα... Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν κάποια ονόματα, όπως είναι ο κύριος Ιακημίδης, όπως είναι ο Φάνης Τουτζιάρης, όπως είναι ο κύριος Μαρμαρινός που ήταν υπεύθυνος κυρίως των Ακαδημιών επί των Παπαδόπουλου. Από ό,τι μαθαίνω και ο Νίκος Βαφιάδης θα είναι σε αυτό το σχήμα. Και αυτό που κυκλοφόρησε το τελευταίο 48ωρο και το επιβεβαίωσα, και αυτό είναι που έχει σημασία να σας μεταφέρω, είναι ότι πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα βρίσκεται ένα ονοματεπώνυμο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ηλία Θεοδωρίδη. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης που ήταν μαζί με τον Τόμ Παπαδόπουλο στη διοίκηση, μια διοίκηση που κατάφεραν να οδηγήσουν τον Ηρακλή εδώ. Γιατί αυτοί το κατάφεραν. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης που στην τελευταία συνέντευξη τύπου μία και μοναδική που έδωσε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης που έβαλε περίπου 300.000 ευρώ. Τώρα που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε, γιατί έβαλε 300 αυτός, έβαλε και 1,5 όπως λέει ο Τόμ Παπαδόπουλος και είναι όλοι απλήρωτοι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Τέλος πάντων δεν είναι δική μας δουλειά. Δεν είμαστε ορκωτοί ελεκτές λογιστές. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης που ήταν το κουμάντο από τη στιγμή που Παπαδόπουλος και Καραντώνης ήταν σχεδόν πάντα στην Αμερική, ήταν το κουμάντο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και με κουμάντο τον Ηλία Θεοδωρίδη ο Ηρακλής τερμάτισε δέκατος και στα χαρτιά εντέκατος. Με κουμάντο τον Ηλία Θεοδωρίδη έγιναν οι μεταγραφές που έγιναν και απέτυχαν οι περισσότερες παταγωδώς, καμιά 12-13 παίχτες που έφερε το χειμώνα. Και με κουμάντο του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Ηλία Θεοδωρίδη η ομάδα υποβιβάστηκε ή την υποβίβασαν πιο σωστά. Απλή καταγραφή κάνουμε
για τον άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται θέλει να ξαναμπεί στη διαδικασία Ηρακλής. Και έχει πρόσωπα κάποια που προανέφερα, που είναι πολύ κοντινά του άτομα και γι' αυτό υπάρχει τέτοιου είδους συνεργασία. Ο Κωνσταντίνος γράφει το λιγότερο ντροπή αυτό με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ο υπάλληλος του τον πάλι ντροπή. Υπάλληλος δεν ήτανε. Λεφτά έβαλε, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Τα λέγαμε όλη τη χρονιά. Μπορεί κάποιος να έρθει και να πει, Γιώργο, λες βλακίες, αν και η καταγραφή που κάνω δεν είναι προσωπική άποψη, είναι καταγραφή γεγονότων. Μην μπερδεύεστε. Είναι καταγραφή γεγονότων. Θα πει κάποιος λοιπόν ότι λες βλακίες γιατί χωρίς τα λεφτά του Θοδωρίδη δεν μπορούμε να παίξουμε ούτε στην Δελτά Εθνική και δεν μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό να ανέβουμε ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε με το κάνουμε αυτό γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι είμαστε, είναι, γιατί εμείς δεν αποφασίζουμε. Ό,τι και να ρωτήσεις, ό,τι και να πεις ως επιχείρημα, η απάντηση που θα λάβεις είναι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει άλλη λύση, οπότε έχουμε αυτό, το λουζόμαστε και προχωράμε. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν όσοι ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Ο Ηλίας Θοδωρίδης επίσης καταγραφεί που όλο το καλοκαίρι απήχε. Όλο το καλοκαίρι απήχε πλην ενός ραντεβού που έκανε με τον Παπαδόπουλο στο Βόλο που το ζήτησε ο Μπέος και πήγε εκεί και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν. Αποτυχία και εκείνο. Και κάτι ακόμα, επειδή πέρασαν αυτοί οι μήνες που πέρασαν και πολλοί λένε μα καλά δεν υπήρχε κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπήρχε συμφωνία έστω προφορική με την Τρίγλια. Θυμάστε όμως μια μέρα μετά από ποιο γεγονός χάλασε αυτή η συμφωνία. Μια μέρα μετά από ποιο γεγονός βγήκε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ποιος ήταν της Τρίγλιας και είπε τα διαψεύδουμε όλα, δεν προχωράμε το παραμικρό. Ήταν μια μέρα λοιπόν της παρουσίας του Τόμ Παπαδόπουλου με τους συνεργάτες του Χατζόγλου και τα λοιπά στην Τρίγλια που είπαν στον πρόεδρο της Τρίγλιας άραξε μεγάλε, εμείς πάμε να πάρουμε το αφημί του Βόλου. Και εκείνη η ιστορία δεν προχώρησε ποτέ γιατί ο Τόμ Παπαδόπουλος θα έπαιρνε το αφημί του Βόλου γιατί κατά 99% ο Ηρακλής θα έπαιζε στη Σούπερ Λίγκα. Έτσι για να θυμόμαστε κάποια πραγματόδια που έγιναν πολύ πολύ πρόσφατα. Και αφού από τέλη Απριλίου πιάσαμε 5 Σεπτεμβρίου, ναι, αυτό που λένε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Αφού φάγαμε 5 πόσοι μήνες είναι. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση, τώρα δεν υπάρχει άλλος χρηματοδότης, οπότε τώρα σαμπουανάκι και λουζόμαστε. Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα. Θεωρώ ότι και αυτοί που τρέχουν τις εξελίξεις, που κλείνουν deal, που βάζουν δικηγόρους κτλ. Και αυτοί πονάνε που ο ολόκληρος Ηρακλής πάει να πάρει αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Θεωρώ ότι και αυτοί πονάνε. Δεν γίνεται να μην πονάνε. Καλησπέρα Γιώργο, άντε να έρθει 16 του μηνός να δούμε λίγο Ηρακλή, έστω φιλικό, έστω και στο μπάσκετ. Ο Θοδωρίδης είναι ο μόνος που ασχολείται, αν και λάθος είναι ο μόνος εκεί καταντήσαμε. Ο Θοδωρίδης έβαλε λεφτά, έστω και με λάθη τα έβαλε. Δεν αντιλέει κανείς, Χρήστο, ότι τα έβαλε. Πες μου όμως πού τερμάτισε ο Ηρακλής. Πες μου πού είναι τώρα ο Ηρακλής. Η άλλη ερώτηση, είναι πετυχημένος στον Ηρακλή ο Θοδωρίδης, ναι ή όχι. Το μόνο που μπορούμε να δεχτούμε ότι έβαλε λεφτά. Έβαλε 300.000, πόσα είναι. Όσον αφορά για το ότι καταντήσαμε κάπου, όλο αυτό είναι κατάντια. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπουμε όλοι μας. Ακόμα και αυτοί που κάνουν το deal, το παραδέχονται ότι είναι κατάντια και ότι δεν σε πιάνει το στομάχι για να το προχωρήσεις. Αλλά μην μένουμε μόνο στο ότι έβαλε λεφτά. Ξανακάνω την ερώτηση. Ο Ηρακλής τερμάτισε 11ος. Τον Παπαδόπουλος και Ηλίας Θοδωρίδης που ήταν τα δύο αφεντικά σε εισαγωγικά του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Είναι πετυχημένοι ή όχι. Απέδωσαν καρπούς τα λεφτά που έβαλαν ή όχι. Οδήγησαν την ομάδα στο να μην παίζει πουθενά ή όχι. Απλές είναι οι ερωτήσεις.
Και ο Δρακόπουλος, ο κύριος Δρακόπουλος έβαζε 3 χρόνια λεφτά. Αποτέλεσμα δεν είχε. Αποτυχημένο τον ανεβάζαμε, αποτυχημένο τον κατεβάζαμε. Γιατί η ομάδα δεν ανέβαινε. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Σίγουρα είναι θετικό να υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λεφτά, αλλά το θέμα είναι και τι αποτέλεσμα υπάρχει. Δεν ήταν αρκετό. Γιατί τα λάθη υπερίσχυσαν των χρημάτων και η ομάδα αγωνιστικά τερμάτισε 10η και στα χαρτιά 11η. Και πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και τώρα παρουσιάζεται με αλφαγιώτα η μοναδική λύση, ο Άρης Παλαιοχωρίου. Εδώ φτάσαμε. Έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, γιατί θέλουμε να έχουμε μια συνέντευξη για το βόλι αρχικά και στο δεύτερο μισό ένα θεματάκι για τον μπάσκετ του Ηρακλή, να μάθουμε και κάποιες λεπτομέρειες για τον, για τον Γκάρετ. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και Blue Libero παπάκι yahoo.gr. Συγγνώμη. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρουσιαστεί και ένα πλάνο. Για να μην την ξαναπατήσουμε τρίτη φορά. Τι εννοούμε πλάνο? Αυτή είναι στο ΔΣ. Ωραία. Αυτός ή αυτοί έχουν μια χή οικονομική δυνατότητα και θα βοηθήσουν. Ωραία. Λεπτομέρειες. Σημαντικές. Με την ονομασία. Με το αφημί. Με χρονικό ορίζοντα. Με δεσμεύσεις. Με υπογραφές. Με το τι γίνεται αν η ομάδα ανέβει και πρέπει να μετατραπεί σε ΠΑΕ. Με γήπεδο. Με πάρα πολλά. Και φυσικά, τι θα προκύψει αν η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό και ανέβει, λέμε τώρα, γιατί όχι, και παίξει του χρόνου γάμα εθνική. Γάμα εθνική βάσει της αναδιάρθρωσης, εκτός και αν τα αλλάξει η τωρινή κυβέρνηση, είναι επαγγελματική κατηγορία. Πρέπει να έχεις μεγάλο μέτοχο, πρέπει να έχεις μετοχικό κεφάλαιο, πρέπει να έχεις διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχεις τα πάντα. Θα απαντηθεί αυτό τώρα ή παίρνουμε το αφημί βλέποντας και κάνοντας μια χρονιά και του χρόνου θα δούμε? Δεν ξέρω αν τα απαντήσω. Ελπίζω να υπάρξει απάντηση στη Γενική Συνέλευση όποτε γίνει αυτή. Γιατί όταν ανέβηκε η ομάδα από τη Γάμα στη Βήτα, αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα. Τι θα γίνει τώρα που μετατρέπεται σε ΠΑΕ? Και αυτό που έγινε ήταν ο Τόμ Παπαδόπουλος με όλα τα υπόλοιπα. Πάμε γρήγορα σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να ξανακάνουμε προσπάθεια μήπως λυθεί το τηλεφωνικό μας πρόβλημα, αν μπορώ έτσι να το θέσω, για να μπορέσουμε να έχουμε τις συζητήσεις που θέλουμε στον αέρα. Επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με την Dada Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε σε σεμινάρια και στην πληροφορική. 2310-222-962-dadalabs.edu.gr και μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία της Dada Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Θυμίζω δύο πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν και την εκπομπή που μας θυμά το γεγονός που θα καταγράψω. Τα δύο τμήματα, το κολυβητικό και της Ακαδημίας Στίβου, που μας έχουν κάνει συγκεκριμένες προσφορές για τους ακροατές μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη πολύ καλός μου φίλος με ενημέρωσε ότι πήγε να γράψει το παλικάρι του στο κολυβητικό τμήμα και μου έδωσε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, όσοι γονείς πάνε είτε Ποσειδόνιο είτε Εθνικό Κολυβητήριο και πούνε ώρα για μπλε, για να γράψουν τα παιδιά τους στο κολυβητικό τμήμα του Ηρακλή, ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν. Ωραιότατο δωράκι νομίζω. Και όσον αφορά το Στίβο, δύο παιδάκια, δύο γονείς δηλαδή, που θα επικοινωνήσουν με την εκπομπή και θα μας στείλουν τα ονοματεπώνυμά τους, θα κερδίσουν και αυτά ένα μήνα δωρεάν εγγραφής για το Στίβο. Ο Στίβος που έχει
500 παιδιά, παρακαλώ, όπως μας ανέφερε προχθές η προπονήτρια, η Ελεονόρα Ρωσιάδου. Ξαναλέω, στο Εθνικό Κολυμβητήριο και στο Ποσειδόνιο, πηγαίνετε εκεί, έχει σταντάκι Ηρακλής, καλησπέρα σας, ώρα για μπλε, πρώτος μήνας δωρεάν για την εγγραφή του παιδιού σας. Όσον αφορά το στίβο, περιμένω 2 ονοματεπώνυμα από τους γονείς ή τα μικρά παιδιά, φαντάζομαι ακόμα δεν ασχολούνται με τα social κτλ, για να μας στείλετε μηνύματα για να δώσουμε τα ονοματεπώνυμα στο στίβο, ώστε ο πρώτος μήνας να είναι δωρεάν για εσάς. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, bluelibero@yahoo.gr. Κάτι κάναμε, Χριστάρα μου, και σε ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται λύνεται το τηλεφωνικό μας πρόβλημα, θέμα τέλος πάντων. Οπότε σε λίγο θα έχουμε 2 συζητήσεις που έχουμε προετοιμάσει, η μία για βόλεϊ, η άλλη για μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για βόλεϊ, για την αντρική ομάδα του Ηρακλή, με τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη που είναι στην διοίκηση, είναι στο ΔΣ. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Καλησπέρα Γιώργο. Το για ακόμη μια φορά πηγαίνει στο ότι τα έχουμε πει αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια που τρέχετε την ομάδα. Και για ακόμη μια φορά καταγράφουμε από τη μία την επιτυχημένη προσπάθεια, πολύ δύσκολη προσπάθεια του Ηρακλή να πάρει αδειοδότηση. Από την άλλη την ανάγκη για ανέβρεση χρημάτων, εσόδων, διαρκείας κτλ. Και τώρα κύριε Βαβακίδη συμπληρώνουμε και όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται στην Α1. Γιατί στο τέλος βλέπω να μένουν 5 ομάδες να παίζουν, έτσι πως πάει το πράγμα. Γιώργο, κάποιες φορές όταν βγαίνουμε και ζητάμε γενικότερα τη στήριξη του κόσμου, μπορεί να ακούγεται ίσως και λίγο γραφικό ή κάποιοι να νομίζουν ότι γινόμαστε γραφικοί την προσπάθειά μας το να μπορέσουμε να βοηθήσει ο κόσμος για να μπορέσει να κυλήσει χρονιά. Αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα και αυτά τα οποία γίνονται στη διάρκεια της χρονιάς που τρέχει επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέμε. Αλλά όπως είπες πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή ήδη 2 ομάδες έχουν ήδη εγκαταλείψει σχεδόν και επίσημα. Μιλάμε για την ΑΕΚ, για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη και πολύ πιθανό να υπάρξει και τρίτη ομάδα, έτσι. Και μιλάμε για ομάδες οι οποίες ήταν πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της Volley League, που είτε ήταν τοπικά σωματεία, αλλά τα στήριζε η ίδια η τοπική κοινωνία, είτε από το Δήμο είτε από τον κόσμο, που φέτος βλέπουμε ότι δεν θα καταφέρουν να σπορτάσουν, έτσι. Ναι. Άρα βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι το να μπορέσει ο κόσμος να συνδράμει για να μπορέσει να βοηθήσει τις ομάδες γενικότερα στο να... τη βοήθεια από τον κόσμο για την ομάδα για να μπορέσει να κατεβεί στο πρωτάθλημα, έτσι. Και αυτό είναι το οποίο λέμε εμείς για ακόμη μια φορά, ότι είμαστε πολύ κοντά στο να καταφέρουμε να βγούμε από το αδιέξοδο, αλλά χρειαζόμαστε όπως συνήθως λέμε τη βοήθεια πάλι του κόσμου, έτσι. Τη βοήθεια του κόσμου, γιατί δεν τελειώνει η χρονιά ή η σεζόν με την αδειοδότηση, και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά με ομάδες που κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα και μετά δυσκολεύονται να το βγάλουν μέχρι πέρας. Γιατί υπάρχουν μεταγραφές, γιατί υπάρχουν έξοδα, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποια έξοδα εκτός προγράμματος. Θυμάμαι κάτι περιπτώσεις που μας έλεγε ο κύριος Καλαϊτζίδης για Αγκυρτζίκη 2003-2004 και στην τελευταία συνέντευξη τύπου. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία καλώς ή κακώς σας κρατούν, κύριε Βαβακίδη, σε εγρήγορση μέσα στη σεζόν. Έτσι. Δεν μπορείτε να επαναπαυτείτε. Πολλά είναι, Γιώργο, που βγαίνουν τα προβλήματα και τα θέματα σχεδόν καθημερινά, έτσι. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο κομβικός μήνας σχεδόν μάλλον από τους πιο κομβικούς μήνες του πρωταθλήματος. Έτσι, με την έννοια ότι περίπου το 70% του budget της ετήσιας χρονάς πρέπει να μαζευτεί το Σεπτέμβριο, είτε για να μπορέσουμε να κλείσουμε, να διεκπαιρέσουμε το πέρας της αδειοδότησης, γιατί να μην μπορεί να έχουμε περάσει στην πρώτη φάση και να έχουμε διακανονίσει, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ο οποίος πρέπει ουσιαστικά να τελειώσεις και τους διακανονισμούς. Πρέπει να είστε σωστοί στις υποχρεώσεις και σε αυτά που έχετε υπογράψει. Συν φυσικά ακριβώς ότι έρχονται κάποιοι ξένοι παίκτες, θα χρειαστούν προκαταβολές, θα χρειαστούν εισιτήρια για να έρθουν, θα χρειαστούν λεφτά για τα σπίτια, θα χρειαστούν λεφτά για τα αεροπορικά εισιτήρια, και όπως είπα το μπάτζετ το οποίο
χρειάζεται για να καλυφθεί ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ ψηλό και πολύ απαιτητικός. Και αυτά μαζεύονται, να υποθέσω, ευρώ-ευρώ. Δεν υπάρχει καμιά κάνουλα, κανένα πηγάδι. Ευρώ-ευρώ, πόρτα-πόρτα. Ευρώ-ευρώ, πόρτα-πόρτα, Γιώργο. Πόρτα-πόρτα, χορηγό-χορηγό ή είναι ακόμα νωρίς? Κοίταξε, χορηγό-χορηγό. Μακάρι να είναι πολύ και να τους λέμε τον ένα πίσω τον άλλον, αλλά... Υπάρχουν κάποια χρήματα που είναι να έρθουν, αλλά όσο είναι στα λόγια και δεν έχουν έρθει, είναι απλά λόγια. Ναι. Είναι σαν να μου λες εσύ ότι Απόστολο θα σου δώσω 10 δραχμές, αλλά αν δεν τις πάρω στα χέρια μου να μπορέσω να τα δώσω και εγώ με τη σειρά μου δεξιά και αριστερά, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι έχω κάτι σίγουρο. Ναι. Κυρίως πάντως με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, όσοι χορηγοί γλυκαίνονται για να μπουν είτε στην πινακίδα είτε στη φανέλα, λίγο πριν την έναρξη πρωταθλήματος γλυκαίνονται, εκεί κάπου μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί, συνήθως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Οι χορηγοί που μας ακολουθούσαν τα τελευταία χρόνια, ευελπιστώ να είναι και φέτος οι ίδιοι. Πιθανότητα βέβαια, για να σου πω την αλήθεια, ότι μια τηλεφωνική επαφή που είχα με ένα χορηγό που ήταν αρκετά κοντά μας τα τελευταία χρόνια, φέτος δυστυχώς δεν θα είναι, για κάποιους προσωπικούς του λόγους. Βέβαια, ευελπιστώ στη διάρκεια πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να μπορέσουμε να το μεταπίσουμε για να είναι και αυτός κοντά μας και να συμβράμει και αυτός όπως κάνει εδώ και τόσα χρόνια με την οικονομική του βοήθεια. Άρα, έχουμε τα όσα έσοδα από τα διαρκείας. Θα έχουμε τα όσα έσοδα από τα κομμένα εισιτήρια, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Περιμένετε τους χορηγούς, ας ελπίσουμε να υπάρξουν και γιατί όχι να αυξηθούν. Και από εκεί και πέρα, σε τι μπορούμε άλλο να ελπίζουμε? Από εκεί και πέρα, στο πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα, και για να δεις και πόσο δύσκολη και δυσάρεστη είναι η όλη κατάσταση, ακόμη δεν υπάρχει και τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη και αυτά τα λεπτά που λέγαμε ότι παίρναμε και διακανονίζαμε παγιές οφειλές, πηγαίναμε προς παγιούς παίχτες, ακόμη δεν υπάρχει συμβόλαιο τηλεοπτικό, έτσι. Ναι. Είναι στον αέρα ακόμη και κάποια χρήματα, έστω και τα πολύ λίγα που έπαιρναν κάποιες ομάδες που ήταν περίπου γύρω στα 30 χιλιάρικα, ακόμη και αυτό ακόμη δεν υπάρχει. Είμαστε σχεδόν... Η ΕΡΤ έχει 4 κανάλια πάντως, έχει και ΕΡΤ Sports πλέον, οπότε μπορεί να αναλάβει, ναι, την κατηγορία. Εγώ απλά λέω ότι ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακόμη δεν έχει... Είναι τραγικό. Είναι στον αέρα ακόμη και αυτό, έτσι. Τραγικό. Δεν ξέρουμε δηλαδή καν πόσο ομάδες θα ξεκινήσουν, αν θα υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τα έσοδα τα οποία έρχονται στις ομάδες είναι πενιχρά. Οπότε καταλαβαίνεις και τις δυσκολίες σχεδόν όλων των ομάδων, οι οποίες θα κατέβουν για να μπορέσουν να βγάλουν όλη τη χρονιά, έτσι. Mm-hmm. Και εμείς, καλώς ή κακώς, ισχύει αυτό το οποίο λέμε, ο κόσμος είναι ο μοναδικός χρηματοδότης. Παρέα με τον κόσμο, αδειοδότηση πάρθηκε, αδειοδότηση πήρατε, μεταγραφές κάνατε, ανανεώσεις κάνατε και τους δύο ξένους, μιας και λόγια μεταγραφές, τους περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, αυτές τις μέρες. Οι δύο ξένοι πρώτα ο Θεός, το Σεπτέμβριο το θεωρώ σχεδόν δεδομένο, έτσι. Το λέω αυτό γιατί το πρωτάθλημα έτσι πως πάει μπορεί να πιάσουμε τέλειο Οκτώβρη, μετά την παρέλαση, ναι, να ξεκινήσει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Οι ξένοι, έχοντας καλό των πραγμάτων, τέλη της άλλης εβδομάδας πιστεύω θα είναι εδώ. Ήδη είμαστε σε μια διαδικασία για τον ένα ξένο να μπορέσουμε να βρούμε το σπίτι για να μείνει. Αύριο μεθαύριο θα βγουν και τα αεροπορικά εισιτήρια των δύο αθλητών για να μπορέσουν και ο Ουκρανός και ο Καναδός να μπορέσουν να βγουν και αυτοί μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα και έχουν πατήσει γήπεδο, να μπορέσουν να ενωθούν και να γίνουμε έτσι μια ομάδα, να είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Να ρωτήσω αν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο μεταγραφικό ή τελειώσαμε? Κυρίως αναφέρομαι σε λύσεις βάθος, πάγκου, κάποια παιδιά από την Ελλάδα ίσως για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Να έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Να την έχουμε. Πολύ πιθανό να την έχουμε ανοιχτή την πόρτα, ναι. Εντάξει. Ναι, πολύ πιθανό. Ακόμη δεν έχει κλείσει 100% σχεδιασμός. Πιθανό να χρειαστούν ίσως μία, ίσως δύο ενέσεις ακόμη από κάποιους παίκτες που θα μπορέσουν να κάνουν την ομάδα ακόμη πιο ανταγωνιστική. Αλλά ακόμη φυσικά τίποτα δεν είναι ανακοινώσιμο, έτσι. Όλα πάνε βήμα-βήμα βλέποντας το πώς κινούμαστε, είτε με το οικονομικό κομμάτι, είτε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ως προτεραιότητα.
Ο φίλος ο Μάνος γράφει στο μήνυμά του: μακάρι να είχαμε 1000 βαμβακίδιδες. Συγχαρητήρια στην Αποστόλη μας και σε όλη τη διοίκηση για τον τρομερό αγώνα που δίνουν. Και το διαβάζω στον αέρα. Φιλικά έχουν κλειστεί. Να το ρωτήσω κι αυτό. Φιλικά ακόμη είναι νωρίς. Δεν έχουν κλειστεί. Θα μου πείτε με ποιο να κλείσουμε. Ακόμα ναι. Δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουμε. Μόνο με ομάδες του εξωτερικού, έτσι, μόνο να γίνει κοντινό τουρνουά. Πολύ πιθανόν να πάει η ομάδα όπως πήγε και πέρσι να πάει στην Βουλγαρία και τα λοιπά. Όπως πήγε πέρσι στη Βουλγαρία να ακολουθήσει ένα επίσημο φιλικό προς τα εκεί. Αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα κλεισμένο. Μάλιστα. Καλή δύναμη να ξαναευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να υπάρξει ακόμα ένα ντου στα διαρκείας, γιατί πλέον αρκετός κόσμος έχει επιστρέψει. Ήταν ένα νεκρό διάστημα αυτό, ειδικά ο Αύγουστος νομίζω σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας, ναι. Και είναι λογικό γιατί πολλοί κόσμος έφυγε. Τώρα με την επιστροφή αρκετών θέλω να πιστεύω ότι όλο και κάποιοι θα σας ξαναενοχλήσουν με την καλή την έννοια. Έτσι είναι και εγώ. Να υπενθυμίσω τα γραμμή του συλλόγου παραμένουν ανοιχτά από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Και περιμένουμε τη στήριξη του κόμμα για ακόμη μια φορά. Τα διαρκείας απλά να ενημερώσω, επειδή με ρωτάνε δεξιά και τώρα περίπου ποιο είναι το νούμερο, να υπενθυμίσω ότι είμαστε περίπου στα 340. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένα καλό σε εισαγωγικά νούμερο θα ήταν περίπου τα 600 διαρκείας. Θέλω να πιστεύω ότι... Να κάνουμε ένα double score δηλαδή. Έτσι. Για να δούμε. Μακάρι. Όταν οι άλλοι θα έχουν ομάδες να κατεβάζουν, εμείς θα δείχνουμε τη δύναμή μας με τα διαρκεία. Και τέτοιο νούμερο ευχαριστώ φυσικά. Ευχαριστώ τον κόσμο του Ηρακλή που μας έχει στηρίξει και το περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Και φυσικά αυτό που θέλω να συμπληρώσω στα λεγόμενα του κυρίου Βαβακίδη είναι ότι αυτό το νούμερο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ψάξτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα να έχει πάρει διαρκείες. Δεν θα βρείτε. Μια είδηση που προέκυψε, τώρα δεν ξέρω πόσους ενδιαφέρει, άντε θα τη διαβάσουμε. Ανακοίνωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ακρόαση ΠΑΕ Ηρακλής ΠΑΕ Γυνιακό σε σχέση με τις έγγραφες διαπιστώσεις του συστήματος στοιχηματικής απάτης ήτη για χειραγώγηση αγώνων στο πλαίσιο του στοιχήματος, άνευ αντικειμένου η εξέταση του συγκεκριμένου αγώνα. Τίποτα δηλαδή. Το ίδιο και για τον αγώνα ήτος πάτων ΠΑΕ Ηρακλής. Τα περσινά παιχνίδια τζάμπα να γίνεται λόγος. Είναι η δεύτερη φορά που σε σχετικό μικρό χρονικό διάστημα θα δώσω την καλησπέρα μου με χαρά φυσικά στον καλό μου φίλο συντοπίτη, συνάδελφο, όλα αυτά μαζί, τον Νίκο το Μοσχοβίτη, ο οποίος ως μπασκετολόγος αλλά και ειδικός γκαρετολόγος θα μας δώσει τα φώτα του. Νικόλα, τι γίνεται, καλησπέρα. Μπασκετολόγος, ρε φίλε, καλησπέρα. Α, τον μπασκετολόγο σε πειράξει, τον γκαρετολόγος που είπα δεν σε πειράξει. Και γκαρετολόγος και όλα, ισχύει εντυενώσει. Τι κάνεις. Καλά. Βλέπεις μου τον μπάσκετ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ναι, δεν μπορώ να πω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε γεμίσει, ναι. Δεν ισχύει. Ναι. Και λόγω δουλειάς και λόγω. Έτσι, λογικό. Επειδή έχει πολύ μπάσκετ, οκ, okay, εντάξει. Λογικό. Νομίζω ότι τώρα θα πάμε στο καλό κομμάτι της. Με USA και Τσεχία παίζουμε. Τώρα. Ναι. Άντε να δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, Γκάρετ, ήρθε το παλικάρι το γενναίο. Χαμογελαστός, έκανε και τις δηλώσεις του, σήμερα έκανε και την πρώτη προπόνηση. Θα παίξει αύριο και λίγο έτσι για να πάρει το κολλάι, όπως λέμε, με τον Παναθηναϊκό στο Μέτσοβο. Πού γίνεται αυτό, να δεις. Νομίζω στο Μέτσοβο γίνεται. Δεν νομίζω στο Μέτσοβο πάνω. Όχι, δεν είναι στο Μέτσοβο. Πορταριά. Ναι. Μέτσοβο ήταν με τον Ολυμπιακό, ναι, σωστά. Ναι. Γκάρετ. Όπως έλεγα για την περίπτωση του Ζάρα, άκουγα πολλές φορές να περιγράφεις εδώ στο Λίμπερο παιχνίδια και να λες. Ο Γκάρετ κάνει το ένα, ο Γκάρετ κάνει το άλλο. Τον έζησε στη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης που είναι η τρίτη του φορά στην Ελλάδα. Ναι. Είχε προηγηθεί τέταρτη φορά στην Ελλάδα, μάλλον. Τέταρτη γιατί Κηφισιά ΠΑΟΚ. Ήταν και στον Κόρυβο. Α, ήταν και στον Κόρυβο. Ναι. Μπορεί και να τον είχε φέρει ο Κόρυβος, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως είχε βρεθεί στη Κηφισιά στον Κόρυβο, πέρσι στον ΠΑΟΚ και τώρα στον Ηρακλή. Οπότε εντάξει, το κομμάτι το. Έτσι εξηγείται το ελληνικό που έριξε χθες το βράδυ στη δήλωση του στο αεροδρόμιο. Ναι. Εντάξει, κοίτα, είναι ένας παίκτης που. Εντάξει, τώρα ο Ηρακλής έχει πάρει τον. Ξεχνά το όνομά του Ρεσίπτου του ψηλού από τη Τσεχία που πήρε. Από την Ίμπουργκ. Τον Σμιθ. Όχι, ο Λενζέλ Σμιθ είναι αυτός. Ο ψηλός είναι εντάξει, όλο αυτό το όνομα ξεχνάω. Γιατί δεν τον έχω και εικόνα που ήρθε. Τέλος πάντων, είναι ο ψηλός που έχει πάρει από την Ίμπουργκ, είναι ο Καβαδάς
και τώρα είναι ο Γκάρετ. Νομίζω ότι ο Καστίτς έχει προσπαθήσει να συνθέσει λίγο χαρακτηριστικά, κάτι που προσπαθούν να κάνουν περισσότεροι πλέον προπονητές στις θέσεις τους. Τον Ντέιβις, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι προσπαθεί να συνθέσει χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Ντέιβις είναι ένας παίκτης που θα παίρνει παιχνίδι, δημιουργία, παύλα εκτέλεση κοντά στο καλάθι. Αν υποθέσουμε ότι ο Καβαδάς, εντάξει, για μένα ο Καβαδάς είναι λίγο αναστίχημα γιατί προέρχεται από λίγο ενεργές σεζόν, ο Γκάρετ είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έχει το ρόλο τερματοφύλακα, για να το πω έτσι. Δηλαδή έχει τρομερή έφεση στις τάπες, στα κοψίματα, είναι πολύ μεγάλο αυτό το κομμάτι. Αν θυμάμαι καλά, στο κολέγιο υπήρχε παιχνίδι που είχε κάνει ή 16 ή 18 τάπες. Ναι. Έτσι. Το θυμάμαι γιατί πέρσι τα ψάχνα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα και το νούμερο λίγο, ξέρεις, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε τέτοιο παιχνίδι που είχε κάνει στο πανεπιστήμιο. Είναι λοιπόν καλός αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δυναμικός παίκτης. Δέρνει και αυτός δηλαδή. Ναι. Είναι δυνατό κορμί. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα του δώσει την μπάλα για να παίξει με πλάτη και να τελειώσει με ένα χουκ και να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Είναι παίκτης ο οποίος όμως είναι καλός στο κομμάτι του pick and roll, είναι πολύ καλός πάνω από τη στεφάνη και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή νομίζω ότι αρκετές φορές θα τον δεις να υψώνει, ξέρω εγώ, ο Χάνλαν την μπάλα ή ξέρω εγώ ποιος έχει την μπάλα στην περιφέρεια για να τη πιάσει ο Γκάρετ φυλάκι να καρφώσει. Είναι καλός αυτό το κομμάτι. Στα αρνητικά του μπορείς να πεις ότι επειδή είναι ένα δυναμικό κορμί και ξέρεις πηδάει πολλές φορές, πάει για την τάπα, ίσως να κάνει κάποιες φορές κάποια έτσι χαζά φάουλ τα οποία μπορεί κάποιες φορές να κρατάνε και εκτός αγώνα ουσιαστικά. Γιατί άμα μπει σε κάποιες φορές. Να φορτωθεί νωρίς με τρία τέτοια και να ψαχνόμαστε. Ναι. Και το ότι έχει λίγο, ξέρεις, μπορεί σε ένα μάτς να σου δώσει πολλά πράγματα και να είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και σε άλλα μάτς να, όχι να περνάει απαρατήρητος, απλά να μην σου δίνει και πολύ αυτά τα οποία περιμένεις. Αλλά νομίζω το κομμάτι rebound, άμυνα, παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, ο Γκάρετ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ηρακλής. Είναι το ότι είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι ένα παιδί που είναι συνήθως χαμογελαστό, είναι πραγματικά ένας παίκτης ομάδας, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Και επίσης για αυτά τα οποία κάνει και το γεγονός ότι είναι Αμερικανός, εγώ πιστεύω ότι γενικά δεν παίρνει τα χρήματα που μπορούσε να παίρνει. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω τώρα με τι συμβόλαια έχει γοράσει ο Ηρακλής. Τεχνολογώ ότι θα είναι πάνω κάτω στα ίδια λεφτά που ήταν να πάρει πέρσι από τον ΠΑΟΚ που συμφώνησε. Και άλλοι παίχτες που κάνουν τα ίδια πράγματα παίρνουν πολλά περισσότερα από αυτό. Μπορεί να μην το επιδιώκει και ο ίδιος. Δεν ξέρω. Μπορεί να συμβιβάζεται κατά κάποιο τρόπο. Να κοιτάει περισσότερο το περνάω καλά, Θεσσαλονίκη κτλ. Παρά να πάω κάπου και να βρω. Γενικά είναι, τα πολλά γενικά λεφτά. Είναι ένα παιδί το οποίο, άμα δούμε την καριέρα του, έχει περάσει από διάφορες χώρες που δεν σου γεμίζουν τον πάντη μπασχετικά. Αλλά έχει στην Ελβετία, α πούμε. Είναι καλοπερασάκια, ναι, δεν το είπα. Ναι, το ζει λίγο και σαν, ξέρεις, μια εμπειρία, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά προφανώς εδώ πέρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα έχει βρει αυτό που του αρέσει και το συνδυάζει και με τον μπάσκετ. Απλά θέλω να σου πω ότι ένας παίκτης μπορεί να κάνει ανάλογα πράγματα με τον Γκάρετ, λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να τα κάνει λίγο καλύτερα, μπορεί να παίρνει τα διπλό λεφτά από αυτόν. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι αν καταφέρεις να σου δώσει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει, έχεις έναν παίκτη που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με λίγα λεφτά. Σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να δώσει, ας πούμε, για έναν άλλον, λέω ένα παράδειγμα. Και νομίζω ότι αν έκλεισε με αυτόν τον ρόλο του Ηρακλής, δεν νομίζω ότι έκλεισε με τον Γκάρετ. Εδώ είχα ερώτηση τώρα στον μπασκετολόγο Νίκο Μοσχοβίτη. Θέλει μια πινελιά στο τριάρι ή είμαστε καλά? Και τελειώσαμε. Επειδή το τελευταίο καιρό και με το πάω και έχω μπερδευτεί, να σου πω την αλήθεια. Ο Ηρακλής. Θα σα πω εγώ όλους, άμα θες. Ναι. Για να το δούμε λίγο. Κοίταξε, έχει Καλαϊτζίδη, έχει Σούλερ, okay. Έχει Χάνλαν, έχει ο Κεραίαφορ, έχει Σμιθ, έχει Ντέιβις, έχει Γκάρετ, έχει Κακαρούδη, έχει Καβαδά, έχει Ζάρα, έχει Μανολόπουλο. Πόσους είπα? Εντάξει, νομίζω γεμάτος. Έχει 2-3 παιδιά που έρχονται από την εφηβική ομάδα που καμιά φορά μπορεί να τους δει αποστολή. Όχι, εμένα μου φαίνεται γεμάτος. Στο 3 έχει το Λεζέρ Σμιθ. Οκ. Και πολλές φορές θα είναι και λίγο πιο κοντό το σχήμα του, παιδί μου. Μπορεί να είναι σχήμα που να έχει ξέρω εγώ, και τον Σούλερ και τον Ζάρα και τον Χάλαν σε σημεία του αγώνα μπορεί να θέλει σκορ. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι εντάξει ο Ηρακλής. Αν ο Μανολόπουλος δεν κατεβαίνει στο 3 πια, είναι κυρίως στο 4.
και ο Κακαρούδης, αλλά εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Γι' αυτό το είπα, είναι επειδή εντάξει. Σχεδόν σε όλες τις θέσεις έχει βάλε-βγάλε, δηλαδή μία εσύ, ναι. Μία εσύ. Μήπως το τριάρι ήθελε έναν ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Προποντή δεν είναι. Κάτι πιστεύω ότι θα το ματσάρει τέλος πάντων το γεγονός ότι έχει ένα τριάρι με λίγο πιο χαμηλά σχήματα. Είναι σχήματα τα οποία μπορεί να έχει δύο εκτελεστές παύλα δημιουργού στο παιδί μου και να παίρνει από εκεί κάτι μπορεί να του λίγο από το 3. Εντάξει, okay. Νομίζω ότι ο Ρόφης Βρακλή θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί okay, τώρα το φιλικά μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ακόμα όχι, γιατί με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Όχι, ναι. Γιατί το αυριανό είναι με τον Παναθηναϊκό, αλλά από εκεί και πέρα με τα υπόλοιπα που θα είναι Προμηθέας, Ήφαιστος, Μαυροσκούφια κτλ. Εκεί νομίζω θα. Ναι, θα δούμε τι ναι. Γίνεται. Θα δούμε που ναι, είναι η ομάδα. Εντάξει. Νομίζω ότι το ρόστερ του Ηρακλή είναι αρκετά καλό για μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει παρουσία στα play-off. Εμένα το ρόστερ αυτό μου λέει. Έτσι. Έχει δύο καλούς ξένους σκόρερ εκτελεστές. Έχει γεμίσει με ξένους έμπειρους και καλούς τις θέσεις των Αμερικανών τέλος πάντων. Έχει πάρει κάποιους Έλληνες που έχουν εμπειρία και μπορούν να δώσουν πράγματα. Έχει ένα προπονητή που έχει φιλοδοξίες. Νομίζω το roster του είναι μιας ομάδας η οποία διεκδικεί παρουσία στα play-off. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η ΑΕΚ και ο Προμηθέας και από εκεί και κάτω νομίζω ότι... Όλοι μαζί. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, όλοι κάπου εκεί. Όχι, δεν είναι όλοι μαζί. Νομίζω ότι αν το ξεχωρίσουμε είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η ΑΕΚ και ο Προμηθέας. Μετά να βάλουμε το Περιστέρι, να βάλουμε τον Ήφαιστο, να βάλουμε τον Ηρακλή. Το πάω, δεν μπορώ να τον βάλω να σου πω τα λέμε γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να διεκδικήσει. Δεν μπορώ να τον βάλω εκεί κοντά. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις τώρα τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν έχουμε ακόμα εικόνα για να ξέρουμε τι και πώς και θα έχει πολλά πράγματα μπροστά του. Για τον Άρη επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε. Για τον Άρη επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο Ιωνικός επίσης είναι μια ομάδα που είναι εκεί κοντά και αυτός στο 4, 5, 6, 7 ανάλογα. Η Λάρισα τι θα κάνει, η Λάρισα, ο Ερμής Αγιάς ουσιαστικά. Εντάξει, και αυτός έχει μαζευτεί πολύ αργά, ρε φίλε, και είναι λίγο μια διαδικασία που θα χρειαστεί για αυτή χρόνο. Εντάξει, ο Ρέινολτς που πήρε είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι παίκτης υψηλού επίπεδου. Ο Αμερικανός που ανακοίνωσε χθες, πήρε και τον Παπαντονίου, πήρε και τον Φραγκιά που είναι καλός προπονητής. Okay. Λίγο το Κολοσσός επίσης είναι μια ομάδα που είναι εκεί κοντά. Είναι και αυτή. Είναι ο πρώην Χολαργός. Είναι και αυτή. Σου λέω, δηλαδή κάτω από τους τρεις τέλος πάντων, πλην Ολυμπιακού, που δεν υπάρχει πλέον στην Α1, μέσα σε όλα θα δούμε τι θα κάνει ο καθένας. Ναι. Μόνο θεωρητικά μπορούμε να μιλάμε τώρα. Okay. Αλλά σου λέω, με το όνομα του Ηρακλής και με τον Γκάρα που έκλεισε, νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ τίμια ομάδα που έχει ενδιαφέρον να τη δούμε στο γήπεδο. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό απόγευμα. Πρόβλεψη έχουμε για μουντομπάσκετ. Πρόβλεψη για μουντομπάσκετ, Ναι, μιας και ποιος θα το πάρει. Μιλάμε μπασκετικά. Εγώ ένα ευρώ αν είχα, θα το βάζα στη Σερβία. Μαζί σου και εγώ θα το βάζα και ένα ακόμα ευρώ θα το πετούσα, ναι. Θα το πετούσα στην Ισπανία. Η οποία δεν έχει παίξει καθόλου στο αυτοί βαριούνται, ρε. Ναι, απλά επειδή έχουν ακόμα και με τόσες απουσίες έχουν και μεγάλη ποιότητα. Μας κοιμίζουν πάλι, εμπειρία. Πάλι μας κοιμίζουν αυτοί. Ναι, έτσι πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα αγκαζώσουν λίγο, παρότι έχουν, ξαναλέω, αρκετές απουσίες και σημαντικές, αλλά έχουν τον Γιούλ, έχουν τον Μαρκ Γκασόλ, τον Ρούντι. Ο Τέιτον καλά είναι, παίζει με εμάς. Έβλεπα πριν και εγώ μετά την ΕΡΤ στην εκπομπή ότι το πιθανότερο να μην παίξει. Να μην τον βάλει, γιατί τον έχουμε στη Βοστόνη, πρέπει να τον προσέχουμε, να μην τον βάλει. Ναι. Σε ευχαριστώ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ωραία μπασκετική κουβέντα κάναμε με τη βοήθεια του Νίκου του Μοσχοβίτη που γνώριζε πάρα πολύ καλά και τον Γκάρετ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για ένα χρόνο και περιγραφές και στην καθημερινότητα ο Γκάρετ απασχολούσε βασικό γρανάζι της συγκεκριμένης πορείας πλέον στον Ηρακλή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Πρώτα Θεός δίνουμε ραντεβού αύριο Παρασκευή 7 με κάτι ψηλά και 8 με κάτι ψηλά. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα. Χρόνια πολλά να πω σε Ζάχο Ντρούλινγκ που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και φυσικά δεν ήρθε να μας κεράσει. Τάσο, γλυκά σου φέρε. Πούντος, ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας είναι έξω και θα τον ακούσετε εδώ στο Λίμπερο. Καλό βράδυ από εμάς, να είστε καλά.